Καταρχάς θα επισημάνω ότι σήμερα φοράω μάσκα πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, για να τιμήσω την πολιτική προστασία στους πολλαπλούς της ρόλους μεταξύ Ιαννού, πανδημίας, πυρκαγιών και όλων των λοιπόν. Να πούμε καταρχάς ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα ζήτημα στην Αττική το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είμαι απολύτως έτοιμος μετά από τη σχετική εισήγηση και της Επιτροπής σήμερα να πάρουμε και κάποια πρόσθετα μέτρα όσον αφορά τις δημόσιες συναθρήσεις, την αναστολή πολιτιστικών εκδηλώσεων για 14 μέρες, μέτρα τα οποία να ενθαρρύνουν την τηλεργασία και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να περιορίσουμε τις περιττές μετακινήσεις. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να αποφασιστούν και σήμερα, εφόσον τα αποφασίσουμε, και να τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, για να είμαστε επιχειρησιακά έτοιμοι. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επαναλάβουμε όλοι μας στο δημόσιο λόγο ότι το μέλημά μας πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο από ό,τι ήταν πριν από μία εβδομάδα, πριν από ένα μήνα, η προστασία των ηλικιωμένων, των ευάλωτων. Το σύστημα υγείας, θα μας τα πει και ο Υπουργός, είναι σε καλά χέρια. Αυξάνονται μεν ο αριθμός των διασωληνωμένων, αλλά δεν υπάρχει κάποια πίεση, κάποιο πρόβλημα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Αλλά προφανώς οι διασωληνωμένοι είναι πρωτίστως άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα και μεγάλης ηλικίας. Και κάνω και πάλι μια έκκληση, ειδικά στους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα, σε αυτούς που θα είναι πιο επιρρεπείς, δηλαδή να αρρωστήσουν πιο βαριά, να είναι διπλά προσεκτικοί. Έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση για την μάσκα, που είναι υποχρεωτική και που δεν είναι υποχρεωτική. Θέλω να εστιαστούμε στην εφαρμογή της μάσκας εκεί που έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και θέλω πάλι να τονίζω τα μέτρα τα οποία παίρνουμε πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε σίγουροι ότι είναι εφαρμόσιμα, ότι τα εξηγούμε με την απαραίτητη πιστικότητα και ότι τελικά είναι εκείνα τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε για να αποφύγουμε ομιγέννητο μέτρα τα οποία θα έχουν οικονομικό αντίκτυπο. Βαρύ, το οποίο αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία πολύ απλά δεν το αντέχουν. Εάν εφαρμόσουμε τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πάμε καλά. Αλλά για να είμαστε βέβαιοι ότι θα πάμε καλά, πρέπει καταρχάς να εστιαστούμε στην εφαρμογή των μέτρων.